Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στα Echo News by Day. Η χώρα μας αποκτά ένα ακόμη παράθυρο στο διάστημα μέσω του νέου σμήνους μικροδορυφόρων που αναμένεται να εκτοξευτούν μετά το 2025 προκειμένου να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου εξηγεί στον Sky ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και γιατί η Ελλάδα καθίσταται πιο ισχυρή και αυτόνομη στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών που αφορούν στην πολιτική προστασία και στην αντιμετώπιση κρίσεων. Κύριε Παπαστεργίου, ευχαριστώ θερμά που είστε απόψε μαζί μας. Είναι γεγονός πως ενισχύονται οι δυνατότητες της Ελλάδας στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών με τη βοήθεια της διαστημικής τεχνολογίας. Η χώρα μας αποκτά λοιπόν θερμικούς μικροδορυφόρους. Ποιες είναι οι δυνατότητές τους και πώς θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής κρίσης? Η χώρα μας αποκτά πλέον το δικό της παράθυρο στο διάστημα. Πλέον θα μπορούμε να έχουμε πολλή πληροφορία και πολύ τακτική πληροφορία για διάφορα φαινόμενα στο διάστημα, στην ατμόσφαιρα αλλά και στη Γη. Είναι οπτική, είναι θερμική, αλλά είναι και δορυφόροι τεχνολογίας SAR. Ποιος είναι ο σκοπός? Να μπορούμε να έχουμε συνεχή πληροφορία πολλές φορές την ημέρα και όχι μία φορά στις μία ή δύο μέρες που μέχρι σήμερα είχαμε, για φαινόμενα όπως μετεωρολογία και ορθές προγνώσεις, το τι γίνεται στο έδαφος, να μπορούμε ακόμα και μέσα από σύννεφα να αποτυπώσουμε πυρκαγιές. Η θερμική, ειδικά δορυφόροι, βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Με προγνωστικά μοντέλα μέχρι στη τεχνητή νοημοσύνη, ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα και τους ανάμους για το πώς θα εξαπλωθεί μία μεγάλη πυρκαγιά το επόμενο διάστημα. Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών να μπορούμε να έχουμε το πριν αλλά και το μετά, στην ουσία να κρανικοποιήσουμε μοντέλα ανάλογα με τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν. Μπορούμε να μιλάμε για νέα εποχή στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών? Μπορούμε να μιλάμε, να το συνδυάσουμε και με πλέον τη νέα πολιτική που εφαρμόζεται στο έδαφος. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, το σύστημα Κοπέρνικους πιθανώς να μην περνάει τη μέρα και την ώρα που θέλουμε πάνω από την Ελλάδα, ή μπορεί να περνάει την επόμενη μέρα. Με το νέο σύστημα και τους δικούς μας μικροδορυφόρους, από το 25-26 και μετά, δεν θα εκτοξευθούν όλοι μαζί, θα μπορούμε να έχουμε πληροφορία πολλές φορές την ημέρα και αυτό μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να δράσουμε πολύ πιο επιχειρησιακά αλλά και με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Όλα αυτά τα δεδομένα δεν θα πάνε χαμένα. Θα κατεβαίνουν σε ένα σταθμό βάσης και θα είναι ελεύθερα προς χρήση από πανεπιστήμια, φορείς, οργανώσεις, εταιρείες. Αυτή η πληροφορία πλέον κατεβαίνει στη Γη και μπορεί να συσχετιστεί και με τον υπερυπολογιστή της χώρας, τον Δέδαλο, διότι τα δεδομένα σήμερα είναι δύναμη. Συνολικά, εν γέννη, ποιες τεχνολογίες μπορεί να επιστρατεύσει στο άμεσο μέλλον το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης? Έχουμε 230 εκατομμύρια στο ΕΣΠΑ και 90 εκατομμύρια στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πάρα πολλοί δήμοι έρχονται να βάλουν και μόνοι τους σταθμούς μέτρησης αλλά και μετεωρολογικούς σταθμούς, γιατί όσο πιο πυκνή είναι αυτή, τόσο καλύτερη θα έχουμε και ακρίβεια σε τοπικά φαινόμενα. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο Echo News by Day. Καλό σας βράδυ.